Κύριε Ρήγα, 450 άνθρωποι και μάλιστα υπάρχουν οικογένειες που στηρίζονταν στην επιβίωσή τους μέσα από αυτή την εταιρεία, ελληνική εταιρεία, νομίζω η μεγαλύτερη σε αυτό τον κλάδο, που είχε απέναντί τις πολυεθνικές. Και αυτό που προβάλλει ως επιχείρημα είναι ότι την επηρέασαν πάρα πολύ αρνητικά τα capital controls, η ιστορία με τις τράπεζες και η μεγάλη μείωση στην αγοραστική δύναμη του κόσμου που τη στήριζε. Κύριε Μιχελιδάκη, προφανώς το Υπουργείο Εργασίας και με τις συνεννόησεις που θα κάνει και με τους εργαζόμενους θα υπάρξει στήριξη, γιατί αν καταλήξει τελικά η εταιρεία να μην λειτουργήσει. Εγώ όμως θέλω να σας βάλω δύο ερωτήματα. Αφού έχει περάσει το πτωχευτικό, ναι, αυτό σας λέω, άρα δεν θα λειτουργήσει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, άρα θεωρώ ότι και το Υπουργείο Εργασίας θα αξιοποιήσει ό,τι δυνατότητες υπάρχουν για να στηριχθούν αυτές οι οικογένειες. Το θέμα είναι όμως άλλο, κυρία Μιχελιδάκη, ότι πολλές εταιρείες κλείνουν και θα έλεγα μπαίνουν ορισμένα ερωτήματα, γιατί άκουσα για τα capital control. Προφανώς τα capital control, έτσι όπως μπήκαν και επιβλήθηκαν μέσα από την ακραία περίοδο την οποία ζήσαμε, όμως υπάρχουν επιχειρήσεις, και δεν θα αναφερθώ ονομαστικά, μεγάλες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στη χώρα, ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες την περίοδο του capital control και δεν μειώσαν μισθούς και πληρώναν κανονικά τους εργαζόμενους και πάνε και ιδιαίτερα καλά σε όλους τους κλάδους, δεν ξέρω κλάδους. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει και με το πώς λειτουργούσαν όλα τα χρόνια οι εταιρείες και με τα διοικητικά τους συμβούλια και οι μέτοχοι και οι ιδιοκτήτες. Πώς να προβλέψουν όμως τώρα, κύριε Ρήγα, έτσι όπως μας το περιγράφετε, όχι, πώς λέω, να προβλέψουν, ας πούμε, βάζω ένα ερωτηματικό. Αυτό βάζω ένα ερωτηματικό, κύριε Μιχελιδάκη, πώς και άλλες εταιρείες. Μήπως αφορά επιπέδου. Όμως σε άλλα προϊόντα, όχι, γιατί όχι, η ηλεκτρονική δεν είναι πρώτης ανάγκης τα προϊόντα που διαθέτει και πουλά, ενώ άλλα ενδεχομένως άλλες εταιρείες έχουν να κάνουν με προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα τρόφιμα, για παράδειγμα. Έτσι, εγώ δεν είπα ότι δεν είναι μόνο αυτές, είναι σε όλα τα αντικείμενα. Αλλά τώρα το δεύτερο στοιχείο που μπαίνει είναι ότι αυτές οι εταιρείες είχαν την περίοδο της άνθησης μια ιδιαίτερα μεγάλη αγορά και είχαν βγάλει και υπερκέρδη. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις και μάλιστα για να κατοχυρώσουν τα όποια τεράστια κέρδη είχαν βγάλει την προηγούμενη περίοδο οι μέτοχοι. Κύριε Ρήγα, απλά θέλω να μιλήσω, γιατί το ξέρετε ότι είμαστε 6 χρόνια στην κρίση. Είστε ίσως και η χαριστική βολή με τα capital controls και δεν ξέρει κανείς βέβαια τι θα δείξει και παρακάτω η έρευνα στα στοιχεία της εταιρείας. Αυτό το κρατάμε και εγώ γι' αυτό σας το έβαλα. Έτσι, απ' την άλλη όμως, αμφισβητεί κανείς ότι μια εταιρεία δυσκολεύεται και μια επιχείρηση πάρα πολύ, μια ελληνική επιχείρηση που έχει τόσους εκατοντάδες εργαζόμενους οι οποίοι έχουν στηρίξει και τη ζωή τους. Το πρωί οι άνθρωποι μας έλεγαν, οι εργαζόμενοι εκεί, ότι κάποιοι σε όλη τη ζωή δούλευαν σε αυτή την εταιρεία. Συμφωνώ. Έτσι. Δεν έχω, είδατε από την πρώτη μου αρχική μου τοποθέτηση, δεν αμφισβήτησα αυτό. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξουν και από όλους αυτή τη στιγμή μια αυτοσυγκράτηση, γιατί η οικονομία της χώρας μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα έχει θετικά βήματα. Άρα πρέπει να υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση σε όλους και να αξιοποιήσουν και ό,τι δυνατότητες είχαν από την προηγούμενη περίοδο από τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Γι' αυτό το λέω. Κύριε Ρήγα, αυτή η σύνδεση που κάνετε με τα υπερκέρδη, υπενήσεστε ότι μπορεί να υπάρχει και δόλο σε κάποιες επιχειρήσεις που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο αντίδρασης? Δεν θα γιατί το έλεγα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, σας το ρωτώ. Ναι, δεν συμμερίζεστε ή δεν συμμερίζεστε και την άποψη που διατυπώθηκε από κυβερνητικό στέλεχος ότι εντάξει, τα capital controls δεν δημιούργησαν και πολλά προβλήματα. Η αγορά άλλο μήνυμα στέλνει, ότι τα capital controls δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα σε πολλές επιχειρήσεις. Κάποιοι ίσως τα ξεπέρασαν, αλλά το ότι δημιούργησαν προβλήματα δημιούργησε. Ναι, δεν αμφισβήτησα ούτε ότι δεν δημιούργησαν προβλήματα. Λέω όμως με τι τρόπο μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που δεν ευθυνόμασταν εμείς για τα capital control, άλλοι τα επέβαλαν σε εκβιασμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λέω ότι δημιούργησαν και υπήρξαν προβλήματα. Κάποιοι τα ξεπεράσανε. Δεν θα ήθελα να πω εκ των προτέρων ότι υπάρχει δόλος. Λέω όμως ότι αυτές όλες οι εταιρείες, αν δείτε και ισολογισμούς πολλών προηγούμενων χρόνων, είχαν τεράστια κέρδη. Άρα λέω ότι θέλουν ίσως να κατοχυρώσουν αυτό και να μην συμβάλλουν αυτή την περίοδο και να στηρίξουν την προσπάθεια η οποία γίνεται και με την ανάκαμψη που υπάρχει να έχουν παρουσία. Και γίνεται, κύριε Γιαννούλη, γίνεται από πολλές εταιρείες αυτό το πράγμα. Εδώ είναι το θέμα το πώς με υγιή τρόπο, στα πλαίσια του ανταγωνισμού, βεβαίως, στα πλαίσια των κερδών. Υπάρχει δυτική οικονομία όμως, να λειτουργούν τώρα, με όρους. Κύριε Ρήγα, τυχαία έχω μπροστά μου το ροζ φύλλο της καθημερινής της Κυριακάτικης που λέει μέσα μάθημα επιβίωσης των επιχειρήσεων από τα capital controls. Έτσι. Και αυτό που ουσιαστικά αναλύεται είναι ότι το μεγαλύτερο λέει, ποσοστό κεφαλαίων όσων επιχειρήσεων έχουν κατορθώσει, όπως λέτε εσείς, να επιβιώσουν, είναι ότι βρίσκεται στο εξωτερικό. Κρατάνε τα διαθέσιμά τους και τα
τα χρήματά τους στο εξωτερικό, αντί να τα έχουν εδώ στις τράπεζες τις ελληνικές. Εμείς τι ζητάμε τόσο καιρό, πώς θα περάσουμε στην επόμενη φάση, πώς θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, να ζητάμε να γυρίσουν τα λεφτά. Αυτοί που κατορθώνουν και επιβιώνουν, τα διώχνουν έξω τα λεφτά, ακριβώς για να μπορούν να κρατάνε τις επιχειρήσεις τουλάχιστον στην Ελλάδα και να πληρώνουν και τη μισθοδοσία. Αυτό είναι λύση όμως. Αυτό είναι μάθημα επιβίωσης, όπως το αναφέρει δεν εδώ. Συμφωνώ, δεν συμφωνώ με αυτό το οποίο υπάρχει ως δημοσίευμα. Λέω λοιπόν ότι υπήρξε όλη την προηγούμενη περίοδο μια συγκεκριμένη τακτική, η οποία ακολουθήθηκε και από επιχειρήσεις και από κόσμο, το πώς χρησιμοποίησαν τα χρήματά τους και το πώς στήριξαν την περίοδο τη δυσκολία. Αλλά να κλείσουμε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι εκείνο που έχει σημασία είναι να τελειώσει η αξιολόγηση, η οποία θα τελειώσει. Mm. Να υπάρξουν βήματα ανάκαμψης ελληνικής οικονομίας και θα υπάρξουν με βάση τους ρυθμούς που έχουμε. Εγώ θεωρώ ότι πολλές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στηρίζουν την προσπάθεια αυτή και μάλιστα με πολύ σημαντικό τρόπο. Εχθές ανακοινώθηκε και από το ΚΙΣΥΠ τα μέτρα για τα οποία θα υπάρξει, θα προχωρήσουν επενδύσεις την επόμενη περίοδο, άμεσες και μέσα από το πακέτο Juncker. Και τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να αποφασίσει εάν θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια ή θα είναι με το δουνουτού. Και το λέω ευθέως, γιατί ο κ. Μητσοτάκης εχθές σε δηλώσεις τις οποίες έκανε στην Washington Post είπε θα στήριζα σημαντικά σε σημαντικό ποσοστό τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες προτείνει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και ιδιαίτερα λέει επιθετικά της ιδιωτικοποίησης. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον, είναι ακραία αντίληψη λοιπόν, η οποία επανέρχεται αυτά τα οποία είχαν κάνει την προηγούμενη περίοδο. Και δεύτερον, όταν λέει να στηρίξει μεταρρυθμίσει του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, είναι αυτή, στηρίζει με απλά λόγια την ακραία επιθετική στάση του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ αυτή την περίοδο. Και εδώ είναι φανερό ότι εκείνο που επιδιώκουν είναι να μην γίνει η αξιολόγηση. Πανικός τους έχει πιάσει, γιατί καταλαβαίνουν ότι την επόμενη περίοδο θα υπάρχει ανάκαμψη οικονομίας και το στρατηγικό σχέδιο της παρένθεσης του ΣΥΡΙΖΑ και το ότι ζητάνε και εκλογές μάλιστα, έχοντας όλη την ευθύνη των προηγούμενων χρόνων, δεν απαντιέται αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι είναι... Κάνατε την ερώτηση στον κύριο Τσιάρα τώρα ουσιαστικά. Πολύ ωραία, μάλιστα. Είναι πολύ ωραία πάσα.